Λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια μπορούμε να πούμε ότι βοηθάτε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας, είτε ενδοοικογενειακής, είτε στο εργασιακό περιβάλλον. Και κάπως έτσι θέλω να ξεκινήσουμε με την πιο βασική ερώτηση. Τι σημαίνει να πέφτει κάποιος θύμα βίας, γιατί πολλοί μπορεί να φανταζόμαστε μόνο την βία τη σωματική, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη. Τι σημαίνει λοιπόν να πέφτει κάποιος θύμα βίας και πού μπορούμε να συναντήσουμε την βία, νομίζω σε όλους τους χώρους. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο, όπως είπατε και εσείς, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Λειτουργεί συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2013, στα πλαίσια της πράξης του επιχειρησιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές είναι δύσκολο για ένα άτομο να καταλάβει το πότε δέχεται βία. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να υπογραμμίζουμε το τι είναι βία και το πώς πότε μια γυναίκα βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Να πούμε ότι η βία κατά των γυναικών μπορεί να διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι αυτή της βίας μέσα στην κοινωνία και η άλλη είναι αυτή της ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε βλέπουμε τη βία τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας ανήκει στην βία μέσα στην κοινωνία. Και στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, να πούμε ότι είναι η βία που συμβαίνει μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο από ένα οικείο πρόσωπο. Ωραία, λοιπόν. Και όταν μια γυναίκα, λοιπόν, υφίσταται βία ή τουλάχιστον έτσι νιώθει, γιατί είπαμε ότι πολλές φορές μπορεί να είναι και θύμα ψυχολογικής ή λεκτικής βίας, έρχεται σε εσάς. Εσείς πώς την αντιμετωπίζετε? Εμείς απευθυνόμαστε σε όλες τις γυναίκες, τις ενήλικες που έχουν δεχτεί στο παρελθόν ή υφίστανται στο παρόν οποιαδήποτε μορφή βία. Βία δεν είναι μόνο η σωματική, βία είναι και η ψυχολογική, βία είναι και η οικονομική, βία είναι και η σεξουαλική. Και μάλιστα η ψυχολογική βία είναι και από τα κομμάτια της βίας τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολο να αποδειχθούν. Εμείς παρέχουμε στις γυναίκες ψυχολογική στήριξη, που στόχο έχει την εστίαση στη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων, την εκπαίδευση στη διεκδικητική επικοινωνία, την ενδυνάμωση, την διαχείριση του άγχους. Επίσης, παρέχουμε κοινωνική στήριξη και συμβουλευτική, που στόχο έχει την ανάπτυξη της αυτονομίας των γυναικών, την αναγνώριση των συναισθηματικών δυσκολιών τους, την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων. Και μέσα από ένα κύκλο συνεδριών που γίνεται με τη γυναίκα, επιχειρείται να ενδυναμωθεί, να κινητοποιηθεί και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της ώστε να βγει από αυτή την κατάσταση. Να πούμε βέβαια ότι παρέχετε, αν δεν κάνω λάθος, και υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής. Αυτό είναι και ένα έξτρα κομμάτι που φαντάζομαι ότι έχει να κάνει μετά, μόλις αντιληφθείτε και εσείς ότι όντως υπάρχει ένα περιστατικό και χρειάζεται και μια νομική κάλυψη η γυναίκα που απευθύνεται σε εσάς, απευθύνεστε στη συνέχεια σε ειδικούς, δικηγόρους εννοώ κτλ. Το νομικό αίτημα που εκφράζει μια γυναίκα εξυπηρετείται από το Συμβουλευτικό Κέντρο μέσα από την παραπομπή των γυναικών σε συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου, γιατί ανήκουμε σε ένα ευρύτερο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, όπου η γυναίκα θα παραπευθεί σε ένα νομικό ενός άλλου συμβουλευτικού κέντρου και θα εξυπηρετηθεί μέσα από την νομική συμβουλευτική. Οπότε ψυχολογικά, κοινωνικά, εργασιακά, γιατί παρέχουμε και την εργασιακή στήριξη για την προώθηση για την προώθηση στον χώρο στην αγορά εργασίας της γυναίκας, κοινωνικά, ψυχολογικά, εργασιακά, θα υποστηριχθεί από εμάς και νομικά πάλι από εμάς, αλλά με τη συνεργασία μας μέσα στο δίκτυο. Τώρα, όσον αφορά τον απολογισμό, θα λέγαμε, όλων αυτών των χρόνων, γιατί φαντάζομαι ότι κι εσείς κάθε χρόνο, κοιτάζοντας και τα στατιστικά στοιχεία, βλέπετε πώς τα έχετε πάει. Είναι περισσότερα τα περιστατικά μέσα στα χρόνια ή λιγοστεύουν? Ή
αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά νομίζω ότι πάντα υπήρχε βία, αλλά δύσκολα οι γυναίκες την εξέφραζαν προς τα έξω. Είναι πλέον πιο καλά με τον εαυτό τους ώστε να ζητήσουν βοήθεια. Τα περιστατικά βίας και κυρίως ενδοοικογενειακής βίας που έχει δεχτεί το κέντρο αυξάνονται πράγματι. Αυτό, όπως λέμε πολύ συχνά, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το δούμε με έναν αρνητικό τρόπο, αλλά μπορούμε να το δούμε με την έννοια ότι το κέντρο γίνεται γνωστό, το ταμπού σπάει, οι γυναίκες ενημερώνονται για την υπηρεσία αυτή, τολμούν να απευθυνθούν, να αναζητήσουν βοήθεια, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Οπότε μπορούμε να το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Σίγουρα η επικαιρότητα δείχνει και έτσι αναπαριστά ότι υπάρχουν έμφυλες διακρίσεις. Είδαμε ότι το 2018 έκλεισε με το βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο. Άνοιξε το 2019 με τη δολοφονία της 29χρονης στην Κέρκυρα. Συνεχίστηκε με τη δολοφονία στην Καρδίτσα από τον ενδιαστάσει σύζυγο της 51χρονης και πρόσφατα ακούσαμε την υπόθεση στη Σιτία, πάλι με τη δολοφονία γυναίκας από τον ενδιαστάσει σύζυγο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι 4 γυναικοκτονίες σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου. Και αυτό πραγματικά θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας προβληματίσει κοινωνικά. Η γυναικοκτονία, έτσι, που είναι και ένας όρος διεθνώς αναγνωρισμένος ως femicide, αναφέρεται στην δολοφονία γυναικών και κοριτσιών που γίνεται περιλαμβάνοντας, για παράδειγμα, το κομμάτι της βίας από ερωτικό σύντροφο ή τη δολοφονία λόγω μισογυνισμού ή για λόγους τιμής. Και το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα στην ελληνική κοινωνία. Οπότε πρέπει να μας προβληματίσει και νομίζω ότι είναι καλό, πέρα από τις γυναίκες που αισθάνονται ότι έχουν πέσει θύματα βίας, και οι άνδρες νομίζω ότι πρέπει να συζητούν με ειδικούς και πολλές φορές να ενημερώνονται τουλάχιστον για το τι πραγματικά συμβαίνει. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε στο έργο σας.